Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μα τι ευχάριστα νέα είναι αυτά. Διαβάσαμε, ακούσαμε για παγκόσμια διάκρισή σας. Πείτε μας όμως εσείς καλύτερα, από σας θέλουμε να ακούσουμε, τι ακριβώς έχετε κατακτήσει. Πρόκειται για μία αναγνώριση ως ο κορυφαίος επαγγελματίας της χρονιάς στο πεδίο του fitness από έναν πολύ μεγάλο αμερικανικής βάσης οργανισμό, το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής, με παγκόσμιο κύρος. Είναι ο οργανισμός που ουσιαστικά θεσπίζει τα πρότυπα εκγύμνασης τόσο στον γενικό όσο και στον ειδικό πληθυσμό, δηλαδή σε άτομα που έχουν χρόνιες νόσους. Και ουσιαστικά το λεγόμενο ASSM στην διεθνή συντομογραφία του θεωρείται ότι είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της ιατρικής εισάθλησης και της επιστήμης εισάσκησης. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολλά χρόνια ύπαρξης αυτού του θεσμού, λειτουργίας αυτού του θεσμού, περίπου 20 ετία αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε δει Έλληνα σε αυτή την κατάταξη. Πρέπει να είσαι ο πρώτος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γενικότερα σε αυτού του είδους τις διαδικασίες και τους διαγωνισμούς, τέλος πάντων θεσμούς, πάντα οι νικητές είναι οι Αμερικανοί βάσει του ιστορικού. Άρα θεωρούμε ότι όντως η παρουσία της Ελλάδας είναι σημαντική σε αυτή την κατάταξη. Πώς τα καταφέρατε και φτάσατε εκεί? Από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που θα μπορούσατε να μου κάνετε. Σίγουρα είναι ένα απόσταγμα 27 ετών πολύ σκληρής δουλειάς σε πολλά διαφορετικά πεδία δράσης και σαν γυμναστής και σαν τεχνικός εμπειρογνώμονας, εκπαιδευτής γυμναστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έρευνας, πανεπιστημιακών σπουδών. Είναι ένα συνοθήλευμα παραγόντων που σε βάθος χρόνου αποδίδει. Σε κάποιους αποδίδει πολύ ψηλά, σε κάποιους λιγότερο ψηλά. Στη δική μου περίπτωση, όπως δείχνουν τα πράγματα, απέδωσε τα μέγιστα. Καταλαβαίνουμε τώρα από όσα μας περιγράψατε και σε συντομία ότι δεν έχετε καθόλου σταματήσει να κυνηγάτε το στόχο σας, έτσι? Για να είμαι ειλικρινής, καθόλου, και ήδη με το που κατακτάς κάποιον στόχο θα πρέπει να σκεφτείς τον επόμενο, διότι διαφορετικά ουσιαστικά δεν μπορείς να χτίσεις μια υπεραξία αν ουσιαστικά χαίρεσαι απλά με αυτό που έχεις καταφέρει. Δεν υπάρχει, θεωρώ προσωπικά, περιθώριο και όριο στην αυτοβελτίωση. Νομίζω ότι είναι και το μονοπάτι για όλους τους επαγγελματίες προκειμένου να φτάσουν έξω από τη ζώνη άνεσής τους και να κάνουν σημαντικές επιτυχίες. Όχι για συστήματα εγωισμού, αλλά μιλάμε για την άσκηση. Η άσκηση είναι ένα αγαθό, είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Από την αρχαία Ελλάδα ξέρουμε την αξία της. Πολύ υποτιμημένο αγαθό και υπηρεσία, για να μιλήσω και λίγο με την πιο εμπορική γλώσσα. Ειδικά στην Ελλάδα η άσκηση είναι άκρος υποτιμημένη. Αυτό είναι ένα δυστύχημα, η προσωπική μου άποψη, και θεωρώ ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τέτοιες διακρίσεις ή τέλος πάντων τέτοιου είδους διακρίσεις θα βοηθήσουν εδώ στο εσωτερικό να προβληθεί περισσότερο το κομμάτι και του γυμναστή, του πτυχίου που γυμναστή, ο οποίος πρεσβεύει την παροχή υπηρεσίας άσκησης, αλλά να δώσουμε και λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στο αγαθό, το οποίο μας βοηθά να ζήσουμε πιο πολλά χρόνια, καλύτερα χρόνια και με υψηλότερη ποιότητα ζωής. Αυτό κάνει η άσκηση. Το ξέρουμε από την έννοια, το ξέρουμε από την εμπειρία μας, το ξέρουμε από πολλές πλευρές. Δεν είναι η μοναδική, βέβαια, διάκριση, πρέπει να πούμε, που έχετε πάρει. Μετράτε και άλλες προηγούμενες, έτσι, μεγάλες, σημαντικές, διεθνείς διακρίσεις. Από το 2018, σε αιτήσια βάση, από διαφορετικό οργανισμό παγκόσμιου κύρους, είχα τη χαρά να στεφθώ ο νικητής από το κομμάτι των γυμναστών. Υπάρχουν πολλοί διεθνείς φορείς που κάνουν τέτοιες διαδικασίες διαγωνιστικές. Από το 2018 μέχρι το 2022, μια πενταετία, έχουμε καταφέρει αυτό ακριβώς. Αυτή η πιστοποίηση τώρα που έχετε λάβει σε παγκόσμιο επίπεδο αφορά στο 2022, δηλαδή θεωρείστε ανά τον κόσμο στους κορυφαίους, στους καλύτερους γυμναστές. Πόσοι συνολικά είναι για το 2022 σε αυτή την κατηγορία? Αυτός είναι ένας τίτλος, όπως και οι προηγούμενοι, οι οποίοι απονέμονται πάντα μοναδικά. Δηλαδή δεν είναι ένας διαγωνιστικός φορέας που μπορείς κάθε χρόνο να ιτηθείς. Εφόσον έχεις στεφθεί νικητής, ουσιαστικά μπαίνεις σε μια ιστορική λίστα νικητών και δεν έχεις ξανά δικαίωμα στον ίδιο οργανισμό να ιτηθείς τον τίτλο αυτό. Ναι. Επομένως, ουσιαστικά ο κάθε οργανισμός έχει μια ιστορική λίστα νικητών από τους κορυφαίους γυμναστές
αναέτος από τότε που κάθε οργανισμός έχει αποφασίσει να δρομολογήσει αυτή τη διαδικασία. Δεν λαμβάνονται υπόψη κάποια κριτήρια ή γίνονται κάποιες εξετάσεις? Ποια είναι αυτά τα κριτήρια, δηλαδή τι έκριναν όσοι δίνουν αυτές τις πιστοποιήσεις αυτού του παγκόσμιου οργανισμού, τι κρίνουν για να απονείμουν έναν τόσο σημαντικό τίτλο σε ένα γυμναστή? Ο συγκεκριμένος θεσμός είχε κάποια προαπαιτούμενα κριτήρια, τα οποία αν δεν τα πληρούσε ο υποψήφιος δεν μπορούσε καν να αιτηθεί, και μετά είχε κάποια πιο ειδικά κριτήρια για να βαθμολογηθεί. Mm-hmm. Τα προαπαιτούμενα ήταν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να είσαι πτυχιούχος γυμναστής, με ακαδημαϊκή δηλαδή μόρφωση στο πεδίο της άσκησης, με τουλάχιστον μια εξαετία διαπιστευμένης επαγγελματικής εμπειρίας, να είσαι κάτοχος τουλάχιστον μιας διεθνούς πιστοποίησης από τον φορέα που διοργανώνει αυτόν τον θεσμό. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν άλλα διαγνωστικά κριτήρια, για παράδειγμα δράσεις σαν εκπαιδευτής, αν είστε κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που τυχαίνει να είμαι κάτοχος και των δύο, αν υπάρχει διεθνής δράση, όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη βαθμολογία. Μάλιστα. Επόμενος στόχος τώρα τι είναι? Ο επόμενος στόχος είναι σε καθημερινή βάση να παρέχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο ασκούμενο κοινό, αλλά και στους φοιτητές, μια και τυχαίνει να είμαι και συμβασιούχος διδάσκοντας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο ΤΕΦΑΤΡΙ Κάλλων. Και το δικό μου όραμα είναι η νέα γενιά των γυμναστών να φέρει και την αλλαγή της σελίδας στο fitness στην Ελλάδα, διότι μετά από 27 χρόνια εμπειρία στον κλάδο, μπορώ να σας πω ξεκάθαρα και μετά από πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και σαν εκπαιδευτής, ότι έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια, είμαστε πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης, δεν είμαστε σίγουρα η Μέκα της άσκησης που ήμασταν από την αρχαία Ελλάδα, εμείς προβάλαμε το τι καλό κάνει στην υγεία μας η άσκηση, έχουμε πολλά να προσφέρουμε και πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους νέους γυμναστές, τους νέους πτυχιούχους γυμναστές, να πρεσβεύουν το σωστό μήνυμα ότι η άσκηση είναι φάρμακο, είναι ένα αγαθό που πρέπει να το έχουμε καθημερινά στη ζωή μας, αν θέλουμε να ζούμε και περισσότερο και καλύτερα. Αφού σας πω ότι φυσικά όλοι ως Θεσσαλοί είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκρισή σας, θα ήθελα κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω για όλους όσοι μας παρακολουθούν και κατανοούν την κρισιμότητα της άθλησης για την υγεία και για πολλά άλλα. Τι θα συμβουλεύατε, τι μπορούν να κάνουν αν θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ, να ξεκολλήσουν από το διαμέρισμά τους, να βγουν έξω να αθληθούν? Πώς μπορεί να γίνει η αρχή μέχρι να φτάσουν, την αρχή σας ζητάω, να φτάσουν να κάνουν κτήμα τους καθημερινό την άθληση και τη γυμναστική? Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε φράση ότι η αρχή είναι η ίμιση του παντός, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό σας λέω. Και ο Κονφούκιος, να ξέρετε, αρχαίος Κινέζος φιλόσοφος, είχε πει ότι όποια θες να πας, όποια διαδρομή και θες να διανύσεις, πάντα η διαδρομή σου ξεκινάει με το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να μας απασχολεί πάντα ο τελικός προορισμός και να μας αγχώνει, αλλά η αρχή. Πώς γίνεται η αρχή λοιπόν για όσους δεν γυμνάζονται? Και μια πολύ έξυπνη τακτική είναι να βάζουμε μικρούς εφικτούς στόχους. Δεν πρέπει να βλέπουμε το τέλος του δρόμου και να ζαλιζόμαστε. Πρέπει να χτίσουμε μικρούς στόχους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι καθημερινά σε μια καρέκλα 8, 10, 12 και περισσότερες ώρες λόγω δουλειάς, λόγω ψυχαγωγίας, λόγω συνηθειών, θα είναι μεγάλο κέρδος και σε ψυχολογικό και σε βιολογικό επίπεδο να καταφέρει να κινείται 10-15 λεπτά την ημέρα. Μάλιστα. Σταδιακά λοιπόν να γίνεται αυτό. Το ακριβώς. Και μετά θα φτάσει σε εβδομαδία βάση τα 150, τα 250 και τα 350 που μπορεί να ορίζει λεπτά την εβδομάδα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί σε ένα υποκινητικό άτομο. Για πολλούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Άρα βάζουμε μικρούς στόχους, τους επιτυχάνουμε, πιστεύουμε στον εαυτό μας, βάζουμε τον επόμενο, και όπως χτίζεις μια καριέρα, όπως χτίζεις οτιδήποτε βάζεις στη ζωή σου, έτσι χτίζεις και προσωπικούς στόχους υγείας, άσκηση και ευεξίας. Είναι η ίδια στρατηγική, η ίδια τακτική ακριβώς. Απόλυτα σαφής και κατανοητός. Πολλά συγχαρητήρια για αυτή σας τη διάκριση. Πολλές ακόμη επιτυχίες ευχόμαστε. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πραγματικά. Και καλά.